δώσει η αγάπη που έχω λιτώσει. Έχω αγάπη δώσει. Μέρι, δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω, το τραγουδάω, δεν ακούω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί ίσως άμα τραγουδούσα και άκουγα και τη φωνή μου να σταματούσα να τραγουδούσα. Δεν προλαβαίνει όλα ο εγκέφαλος. Λοιπόν, Δημητράκη μου, α! Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ευτυχώς δεν σας ακούω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να πω. Πραγματικά ευτυχώς. Σήμερα Παρασκευή, 14 Αγιομήνας, είναι του Αγίου Γρηγορίου, γιορτάζει ο Γρηγόρης και ο Φίλιππος, παιδιά. Χρόνια τους πολλά! Χρόνια πολλά, Γρηγόρη! Όχι, Γρηγόρη. Γιατί λες όχι. Ο Γρηγόρης γιορτάζει 25 Ιανουαρίου. Να πάρουμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να του πούμε... Μήπως γιορτάζει και σήμερα, ρε Μέρη. Το άκουσα και εγώ τι είναι το αγίου Γρηγόρη. Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης, ρε παιδιά, πώς χωρίζονται οι Γρηγόριδες. Δηλαδή, οι Μαρίες είναι οι Παρθένες και οι μη Παρθένες. Και ο Γρηγόρης το ίδιο. Και ο Γρηγόρης το ίδιο. Όποιος το έχει δουλέψει στο εργαλείο, δεν γιορτάζει. Θα πει το παιδάκι μου, δεν έχει σημασία. Άμα γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Και γενέθλια να έχετε πάλι χρόνια σας πολλά. Θα στείλω μήνυμα στον Αρναούτογλου. Για να δεις άμα θα σου απαντήσει. Και εμένα μου φαίνεται. Το Τσολάκι λέει ότι γιορτάζει. Ισχύει και εσύ τι λες, πες του. Μήπως μας δώσει καμία την έγκυρη αυτή την πληροφορία που ψάχνουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν έχει σημασία, βρε. Και να γιορτάζουμε και να μην γιορτάζουμε. Πάντα πρέπει να ψάχνουμε μια αφορμή να